Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. 10 χρόνια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο στον Κοσμηματοπόλη και τον Μεσίτη, που κρίθηκαν ένοχοι για το θάνατο του 33χρονου ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου το 2018. Ο Ζακ, που βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στο Κοσμηματοπολείο επί της οδού Γλάδιστονος, εξέπνευσε μετά από ξυλοδαρμό κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ένταση σημειώθηκε κατά το άκουσμα της απόφασης μεταξύ των αστυνομικών και του συγκεντρωμένου πλήθους. Ποινή κάθριξης 10 ετών χωρίς ελαφρυντικά επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στον Κοσμηματοπόλη και τον Μεσίτη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου το 2018. Ο Ζακ βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε Κοσμηματοπολείο επί της οδού Γλάστονος. Ξυλοκοπήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και ένα παριστάμενο Μεσίτη. Εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο επέβαλε 10 χρόνια κάθριξη στο Μεσίτη, καθώς δεν του χορήγησε αναστολή, ενώ στον Κοσμηματοπόλη άλλα 10 με ομόφωνη απόφαση, τα οποία όμως λόγω ηλικίας θα τα εκτίσει σε κατοίκον περιορισμό. Ο εισαγγελέας της έδρας Σωτήρης Μπουγιούκο ζήτησε να μην χορηγηθεί στους κατηγορούμενους αναστολή, αλλά να εκτίσουν την ποινή τους. Ωστόσο, πρότεινε για τον Κοσμηματοπόλη να εκτίσει κατοίκον την ποινή του λόγω της ηλικίας, καθώς διανύει το 77ο έτος της ηλικίας του. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζήτησαν από το δικαστήριο να μην υποπέσει στην πίεση της κοινής γνώμης και να αναστείλει την έκτηση της ποινής. 10 έτη σε κάθε από τους κατηγορουμένους, χωρίς αναστολή. Ο Δημόπουλος, ο Κοσμηματοπόλης, οδηγείται στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών για να οριστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εκτίσει την ποινή του κατοίκον. Τώρα, πιστεύω ότι αυτή η απόφαση που είχαμε είχε μια περιορισμένη δυναμική, διότι από την άλλη απείλαξε τους αστυνομικούς που έχουν εμπλακεί στην βίαιη θανάτωση του Ζαχαρία Κωστόπουλου κατά πλειοψηφία. Οι ποινικές αποφάσεις αυτές τις υποθέσεις δίνουν ένα νεύμα. Το νεύμα που δόθηκε όσον αφορά την αστυνομία είναι ένα νεύμα υπέρ της αστυνομικής βίας και υπέρ της αστυνομικής ατιμωρησίας. Το λόγο έχει ο εισαγγελέας του Ιερού Πάγου. Κατά πλειοψηφία έκριναν δικαστές και ένορκοι αθώους τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς που συμμετείχαν στη σύλληψη του 33χρονου Ζακ. Και οι 4 αντιμετώπιζαν το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Υπέρ της καταδίκης τους τάχτηκαν ο πρόεδρος και οι 2 ένορκοι. Στο δικαστήριο βρέθηκε και η Μάγδα Φίσα, δηλώνοντας την αλληλεγγύη της στην οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου. Η οικογένεια Κωστόπουλου και η Μάγδα Φίσα αντέδρασαν στο άκουσμα της απόφασης φωνάζοντας ντροπή. Ήρθε δε σελεκτική αντιπαράθεση με τον συνδικαλιστή της αστυνομίας Σταύρο Μαυροϊδάκο. Μάλιστα, οι φρουροί επιχείρησαν να αποθήσουν με τις ασπίδες τους την κυρία Φίσα και κατά την έξοδό της από τη δικαστική αίθουσα. Το ίδιο έκαναν και με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να ενταθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Στο άκουσμα της απόφασης, ο συγκεντρωμένος κόσμος αντέδρασε, με πολλούς από αυτούς να φωνάζουν δολοφόνους τους κατηγορούμενους. Ενοχλημένος από την ετιμιγορία του δικαστηρίου ήταν και ο πατέρας του Ζακ. Το κράτος δικαίου είναι ανέκδοτο, είπε. Ενώ η γιαγιά του 33χρονου είπε έλεος, περιμέναμε κάτι καλύτερο. Τροπή είναι για όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μια δικαιοσύνη που εάν κάποιος κλωτσίσει ή μαχαιρώσει ένα γατάκι, πάει αυτό φορό μέσα αμέσως. Εάν είναι ομοφυλόφιλος, Ρωμά, μαύρος, κίτρινος, δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Κράτος δικαίου έχει καταντήσει να είναι ανέκδοτο. Όποιος πει έχουμε κράτος δικαίου, όλοι θα γελάσουν. Όχι πολύ καλά, περιμέναμε περισσότερα πράγματα και ο άλλος, και επειδή είναι 80 χρονών, τι, δεν πρέπει να δικαστεί. Είναι, να πάει σπίτι και τον δικάζνε, να κάθεις στο σπίτι. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Μοναστηράκι και πορεία στο κέντρο της Αθήνας από συλλογικότητες που αντιδρούν στην απόφαση του δικαστηρίου.